όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγιεύοντος Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράτου, πνεύμα της αληθείας, παρακούν παρόν και τα πάντα πλέον, της αμέσως του Αγιεύοντος ο Ιησούς Χριστός, εφέρει της κίνος Αμήν και καθάρισε του μας από πάσης χειρίδος και σώσε να λαθέτε τα σφιχάσιμα. Αμήν. Καθίστε. Αναγνώσουμε ένα κείμενο του αενίστου λογοτέχνη και αγιογράφου της Εκκλησίας μας, κυρίου Φώτη Κότογλου, που είναι επίκαιρο. Αν τότε που γράφηκε αυτό το κείμενο ήταν επίκαιρο για την εποχή, μιλάμε για 30 χρόνια πίσω, σήμερα αν ζούσε ο αείμνηστος Φώτης Κότογλου θα έλεγε ασυγκρίτως περισσότερα και πιο ελεγκτικότερα. Το θέμα είναι η πνευματική ξενοδουλία μας. Αυτό σημαίνει πιο απλά ότι εμείς οι Έλληνες σκύβουμε το κεφάλι και πνευματικά γινόμαστε δούλοι των άλλων. Και ακόμη αυτή την έρημη την ψυχή μας την κάνουμε σκλάβα σε ό,τι ξένο έρχεται και μας αποξενώνει από τον κόσμο τον όμορφο, την παιδεία, τα ήθη, τα έθιμά μας, την ομορφιά του τόπου αυτού που λέγεται Ελλάδα και που φροντίζουν με μεγάλη επιμέλεια αυτοί που έχουν τα ηνία της πολιτικής στον τόπο μας να την αποχρωματίζουν από ό,τι ελληνικό υπάρχει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι φροντίζουν να την αποχρωματίσουν. Και εμείς έχουμε μία μανία να αντιγράφουμε, να κάνουμε απομίμηση σε ό,τι έξαλλο έρχεται από έξω, από την Ευρώπη. Αυτά λέγονται τραγούδια, αυτά λέγονται μόδα, τρόποι συμπεριφοράς, σε όλα, μα σε όλα κάνουμε αντιγραφή. Αφού και σε αυτούς ακόμη τους τόπους που κάποιοι ανθρώπων παροχημένων γενεών τους σέβονταν, και εννοώ τόπους ιερούς, ναούς και εκκλησίες μας στη σημερινή ημέρα,
και αυτούς ακόμη τους τόπους, ο σύγχρονος Έλληνας εισέρχεται με τον ασεβέστερο τρόπο και ως προς τον τρόπο που κάθεται μέσα και ως προς την ενδυμασία την οποία χρησιμοποιεί για να εισέρχεται στον ναό. Επαναλαμβάνω, οι πρόγονοί μας θα ντρέπονταν μπροστά σε αυτό το χάλι που δεν σεβόμαστε σήμερα τίποτε στην πλειονότητά μας από τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Αυτό λοιπόν, βλέποντας πριν λοιπόν χρόνια αρκετά, ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου γράφει τα ακόλουθα. Αυτές τις μέρες μου δώσανε για δώρο τα άπαντα του Παπαδιαμάντη, του συγγραφέα που κατάγεται από τη Σκιάθο και μόρφωσε γενναιές γενναιών με τα αριστουργήματά του και με τα ηθογραφήματά του. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα άπαντα του Παπαδιαμάντη, που είναι ένα αληθινό περιβόλι γεμάτο από αγνά ελληνικά λουλούδια, βρίσκει κανένας και όλες τις μιζέριες που μας δέρνουν και σήμερα. Βρίσκει κανένας και όλες τις μιζέριες που μας δέρνουν και σήμερα. Η καταραμένη και ντροπιασμένη ξενομανία το ξύπασμα που νιώθουμε σαν καμαρώνουμε και φαινόμαστε κοσμοπολίτες, την καταφρόνηση που δείχνουμε στους σεμνούς ανθρώπους και τη ζυγουνιά μας να τους ανακουφίζουμε δίνοντάς τους έστω και μια σταλαγματιά με την άκρη του δαχτύλου μας. Την πρεμούρα που έχουμε στο να κρίνουμε τα πάντα, να κρίνουμε τα πάντα από τρίποδος σαν την πυθία ή καλύτερα από τετράποδος και πολλά άλλα και πολλά άλλα. Παρακαλώ λίγη προσοχή να πάρουμε το μήνυμα του πόνου του αημνήστου Φώτη Κόντογλου. Ανοίγοντας, γράφει ο κύριος αημνήστος Φώτης Κόντογλου, ανοίγοντας κατά τύχη ένα τόμο του Παπαδιαμάντη, έπεσε το μάτι μου σε ένα σύντομο γράψιμό του. Ο εθνικός χορός και η μουσική. Εκεί έπεσε το μάτι του Φώτη Κόντογλου στο θέμα ο εθνικός χορός και η μουσική.
Είδα λοιπόν πως ο Μακαρίτης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν πολύ πιο αυστηρός και απότομος από μας, πολύ πιο αυστηρός και απότομος περισσότερο από μας, γράφοντας για τις πληγές αυτές της φυλής μας. Για τις πληγές αυτές της φυλής μας που είπα παραπάνω. Βρε μπάρμπα Αλέξανδρε, είπα μέσα μου, πού να ζούσες τώρα να δεις την Ελλάδα. Στα χρόνια σου ήταν ελληνικότατη και όλο γκρίνιαζες για τη Λεβαντινιά που έβλεπες. Έπρεπε να σε είχα τώρα να δεις τη γελιογραφία της Ελλάδας. Έπρεπε να σε είχα τώρα να δεις τη γελιογραφία της Ελλάδας. Να δεις τετραφωνία και βαρκαρόλες στις εκκλησιές. Να δεις σιγαροφουγάρα τις Ελληνίδες. Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω, γραμμένα αυτά εγώ. Να δεις αδιαντροπιές και γύμνιες. Να δεις τετιμπόιδες. Να δεις νεολαία που ξημεροβραδιάζονται στους κινηματογράφους και στα καμπαρέ. Να δεις μαϊμούδες αντιέλληνες. Να δεις ξενύχτια με την τράπουλα στο χέρι. Να δεις πολυτέλεια και επίδειξη από το αμέρος και δυστυχία αβάσταχτη από το άλλο. Και να κλάψεις, να κλάψεις, να κλάψεις σαν τον Ιερεμία. Να λοιπόν τι γράφει ο Παπαδιαμάντης. Ισχυρίζονται ότι δεν είναι το δυνατόν να περισωθεί από στόμα σε στόμα η μουσική των αρχαίων Ελλήνων. Άρα η Βυζαντινή που ακούμε σε εκκλησίες είναι μεσαιωνική και αφόρητη εις τα αριστοκρατικά αυτιά των παροιμήν νεοπλούτων. Αλλά δεν εσώθη επί αρχαίων Αγίων το σχήμα και ο τρόπος της ελληνικής ορχήσεως. Διαβάζω τι γράφει ο Παπαδιαμάντης. Θα το δούμε και πιο απλά. Δεν φαίνεται ο Τσάμικος και ο Συρτός και ο Καλαματιανός είναι όμοιοι με το Κύκλιον και Πυρίχιον των παλαιών μας προγόνων. Μιλάει για το Τσάμικο και το Καλαματιανό χορό που είναι οι ίδιοι, λέει, με το χορό που ονομάζεται Κύκλιον και Πυρίχιον των παλαιών προγόνων μας. Δηλαδή αυτοί οι χοροί είναι αυτοί που χορεύανε παλιά οι προγονείς μας και είχαν το όνομα οι χοροί Κύκλιο και Πυρίχιο, το Τσάμικο και το Καλαματιανός. Γιατί τότε απορρίπτουση των εντόπιων, των εν κύκλο και γραφικότητη και πλαστικότητη σωμάτων χωρών και ασπάζονται των χωρών των ξενικών των καταζεύγη. Εδώ ο αείνιστος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
μιλάει προφανώς για το ταγκό, για το βάλς και τέτοια πράγματα. Πού να ζούσε να δει, τι θα έλεγε για το σύγχρονο χώρο. Απλούστατα, διότι τους αρέσει ο πολιτισμός των Εσπερίων, τον Εσπερνοή, Ιταλία, Γερμανία, τα κράτη από εκεί που έρχονται τα φρούτα. Και μόνο προς τα Θεαθήν επιτιδεύονται ότι είναι θαυμαστοί δήθεν του αρχαίου περικαλούς κόσμου. Και το μιλάνε δηλαδή, λέει, για τον αρχαίο όμορφο πολιτισμό μας, οι ντόπιοι Έλληνες, ενώ αντιγράφουν ξένα πολιτιστικά ιδεώδη, σε εισαγωγικά το ιδεώδη, γιατί δεν είναι ιδεώδη, ενώ αντιγράφουν όλα ξένα, παρουσιάζονται σαν να είναι υποστηρικτές της παιδείας της αρχαίας ελληνικής. Και αυτό, λέει, το κάνουν για να φαίνονται ότι δεν έχουν ξεχάσει τον περικαλή κόσμο, τον όμορφο κόσμο της αρχαίας Ελλάδας, για να φαίνονται. Εισαγωγικά, τελείες, δια τούτο εφυλάχθη παρέλυσιν ο αγνότερος οικογενειακός βίος και η τιμή της γυναικός. Γράφει ο Αλέξανδρος, τον διαβάζω. Δια τούτο εφυλάχθη παρέλυσιν ο αγνότερος οικογενειακός βίος και η τιμή της γυναικός. Να το απλοποιήσουμε αυτό το πραγματάκι. Διαβάζοντας ή επαναλαμβάνοντας, ορισμένα από τα έθη, ήθη και έθιμα των αρχαίων Ελλήνων, καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να διαφυλαχθεί η αγνότητα του οικογενειακού βίου και η τιμή της γυναικός. Με άλλα λόγια, είχαν πηξίδα, είχαν κριτήριο πολύ σοβαρό οι προγονείς μας, προκειμένου να διαφυλάξουν τον οικογενειακό βίο, την τιμή δηλαδή του οικογενειακού βίου και την τιμή της γυναίκας. Τιμή οικογενειακού βίου. Που σήμερα ο βίος, ο οικογενειακός, περνάει τραγικές στιγμές και στο τέλος διαλύεται. Και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα από ένα τέτοιο γάμο ζουν την τραγικότητα των συνεπειών ενός τέτοιου γάμου. Και βεβαίως μιλάει για την τιμή της γυναίκας, που δυστυχώς κατάφερε ο ξενόφερτος πολιτισμός να την βγάλει σε μία επίδειξη σάρκας, μέσα από την οποία φαίνεται να είναι εντελώς χαμένη, εντελώς πεταμένη η εδός, η εντροπή. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Άμα δεις, συμβούλευαν τον πατέρα, τη μάνα, αν δεις το κορίτσι σου να κοκκινίζει, υπάρχει εδώς, υπάρχει ντροπή. Αν δεις όμως να έχει χαμένη τη κοκκινάδα, τη φυσική κοκκινάδα από το πρόσωπό της, τότε η εντροπή έχει πετάξει. Έχει πετάξει με τα φτερά της πάνω στα ουράνια δώματα. Έτσι λέγανε
οι παππούδες. Η εντροπή, που είναι φυσική ενδυμασία στην αγνότητα της γυναίκας και στην τιμή της γυναίκας, που την κάνει να κοκκινίζει, εάν υπάρχει, υπάρχει τιμή στη γυναίκα. Και τότε λέμε η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Αν όμως δεν υπάρχει η τιμή στη γυναίκα, έχει χαθεί και η φυσική αρενοπή κοκκινάδα που διαθέτει για να φαίνεται ότι βλέπεται η γυναίκα. Αυτά λοιπόν τα ήθη του εκφυλισμένου εξωτερικού κόσμου άρχισαν να εξακολουθούν διαρκώς να εισάγονται, διαρκώς να εισάγονται εις Αθήνας. Τότε στην Αθήνα ήταν κέντρο η Αθήνα και εκεί γινόταν η πρώτη εισαγωγή ηθών και θύμων ξένων δουλοπρεπών. Όπως δεν ασπάζονται τον εθνικό χορό, ίσως διότι δεν είναι αρκετά συγχρονιστικός των μελών, το εξηγώ, οι εθνικοί μας χοροί που χορεύουν σε εθνικές γιορτές και σε πανηγύρια που βλέπουμε να, ορισμένοι σύλλογοι πολιτιστικοί να κάνουν, να πραγματοποιούν, δεν προσφέρονται, λέει, οι χοροί εθνικοί για να συγχρονίζονται τα σώματα, για να ενώνουν τα σώματα και να ειδονίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν προσφέρουν. Ούτως απορρίπτουσε και την εθνική μουσική. Αφού δεν προσφέρονται οι εθνικοί χοροί για συγχρονισμό, επόμενο είναι να απορρίπτουν και τα εθνικά τραγούδια, τα τραγούδια του τόπου μας. Και επομένως και η μουσική μαζί με αυτά, η ελληνική μουσική. Επειδή δεν είναι αρκετά γαργαλιστικά στα αυτιά, γαργαλιστικά των ότων. Και αν είναι το δυνατόν επιστημονικός να αποδειχθεί ότι η βυζαντινή μουσική είναι αυτούσιος η μουσική των αρχαίων Ελλήνων, πάλι η Λεβαντίνη θα την απέρριπτον. Η Λεβαντίνη είναι αυτή που μας φέρνουν από έξω, οι επιτίδιοι, τα ξενόφερτα, ήθη και έθιμα. Τάχα ως απαρχαιωμένη τη μουσική και τα έθιμα, τάχα επαρχαιωμένο και είναι έξω από τη μόδα. Έξω από τη μόδα. Βλέπετε, η θεά μόδα, γιατί είναι θεά η μόδα, έχει το δικό της βωμό, όπως είχαν τότε οι βωμοί των αρχαίων θεών, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, βωμό. Και πάνω έκαναν ζωοθυσίες και ανθρωποθυσίες για να ευχαριστηθεί ο Θεός. Έτσι και οι Λεβαντίνοι κάθε εποχής έχουν στήσει το μια θεά άγαλμα που ονομάζεται μόδα, κάτω έχουν το βωμό και εκεί θυσιάζεται κάθε ιερό και όσιο, γιατί αυτή ό,τι διατάζει και γίνεται, ό,τι διατάζει η θεά μόδα και γίνεται. Διότι για να είναι της ικανός να αισθανθεί την εκτίμηση και να εκτιμήσει πράγμα τόσο αυρό όσο βυζαντινή μουσική, αυρό σημαίνει απαλό, που αποπνέει άβρα, όπως είναι η βυζαντινή μουσική, πρέπει να έχει ή απλότητα ή λεπτότητα, γράφει
ο αείμνηστος Παπαδιαμάντης. Άλλη παροιμήν αριστοκρατία και την μεν απλότητα δυστυχώς απόλεσε, έχασε προπολού. Εις βαδμόν δε την αλεπτότητος ουδέποτε κατόρθωσε να φτάσει. Επαναλαμβάνω, τότε έκανε την εισαγωγή ξένων ηθών και θύμων η αριστοκρατία, που η αφρόκρεμα κάθε χώρου της ελληνικής γης. Τώρα όλοι παρουσιάζουμε τον αριστοκράτη ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς και την αντιγραφή ξένων ηθών και θύμων. Όλοι πλην επενετών εξαιρέσεων. Άλλος, η βυζαντινή μουσική είναι τόσο ελληνική όσο πρέπει να είναι. Είναι η μόνη γνήσια και η μόνη υπάρχουσα και διημάς τους Έλληνες. Αν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, σημειώστε το, και για μας τους Έλληνες, αν η βυζαντινή μουσική δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, που είναι, αλλά αν δεν είναι, γιατί την έχουμε πετάξει, είναι η μουσική των Αγγέλων. Είναι η μουσική των Αγγέλων. Εδώ τελειώνει το κομμάτι του αειμνήστου συγγραφέα Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, του Σκιαθινού ποιητή, συγγραφέα. Ύστερα από αυτά, τι λένε όσοι στραβομουτσουνιάζουνε για κάποια πράγματα που γράφουμε, γιατί τα λέμε τάχα, πολύ αλμυρά. Αλλά κάποιοι από αυτούς θα πούνε πως και ο Παπαδιαμάντης είναι ένας παλαιός σε νοοτροπία, σε σκέψη, σε τρόπο ζωής, σε εισαγωγικά ένας παλαιοημερολογίτης, ένας βρουκόλακας, μια πνευματική μούμια. Πώς να παραδεχτούμε για το πνευματικό οδηγό τον Παπαδιαμάντη ένα φτωχό και ταπεινό ανθρωπάκι? Οδηγή μας είναι ο κάθε ρεκλαμαδόρος κουφιοκέφαλος που κάνει και διαλαλεί όλες τις ανοησίες στο όνομα της εξέλιξης, της προόδου και του μοντερνισμού. Και τέτοιοι έχουν χειροτονήσει τον εαυτό τους για οδηγό. Και εμείς οι άλλοι τους αφήνουμε και ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι μας. Δώσε θάρρος στο χωριάτη να ανεβεί και στο κρεβάτι. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ή Φώτης Κόντογλου. Εμείς θέλουμε τέτοιους αδιάνθρωπους να μας κάνουν το δάσκαλο. Και τους λέμε δυναμικούς. Το λίγνο το βάλαμε κάτω από το κρεβάτι, κάτω από το μόδι, και στο λιγνιστάτι βάλαμε σε εισαγωγικά μέσα
φωστήρες σύγχρονους, φωστήρες άστρα σύγχρονα. Άνθρωποι σαν το ποδιαμάντι έπρεπε να είναι για μας οδηγοί σε όλα. Και ότι όπως λέγανε οι αρχαίοι, άνδρες αγαθοί, εικόνες θεώνηση. Οι άνθρωποι που έχουν αρετές είναι αντίγραφα των θεών. Καλό ότι κατά έθνη που έχουν τέτοιους οδηγούς. Τώρα, ας πούμε και τα σημερινά μας. Τι έβλεπε τότε ο Φώτης Κοντογλου πριν 25-30 χρόνια, πώς τα γράφει με τη δυνατή πένα του και τι αφήνει εμείς από εκεί και ύστερα να ζωγραφίζουμε με τη δική μας πένα για τη σημερινή εποχή. Τα σχολιά, αν βγάλει κανένας λίγα στην πάντα, τα σχολιά στην Ελλάδα, τα όλα, όλα δουλεύουν για να βγάλουν Λεβαντίνους και όχι Έλληνες. Είπα, Λεβαντίνος είναι εκείνος που φέρνει ξενόφερτα και δεν διδάσκει τους ελληνόπαιδες τα ελληνικά που έχουμε, που είναι γεμάτο μεγαλείο. Και όχι Έλληνες, με όλα τα ψευτοελληνικά εξωτερικά πασαλήματα. Οι περισσότεροι από αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά μας κινήσανε από το χωριό και πέσανε σε μια και πέσανε με τα μούτρα στα μοντέρνα. Από το χωριό, επαναλαμβάνω, και πέσανε με τα μούτρα στα μοντέρνα. Γεννήκανε θεριακλίδες του μοντερνισμού. Ο νους και ο λογισμός τους μέρα νύχτα τυφογυρίζει στις μοντέρνες ανοησίες. Την Ελλάδα δεν θέλουνε, μηδέν να την ακούσουνε, τύψο ροκόστενα. Δεν υπάρχει πιο αντιπαθητικό και πιο μικρό μυαλοπλάσμα από τον ξυπασμένον άνθρωπο που αρνήθηκε το γάλα της μάνας του και που ρεμπεύεται κιόλας για αυτό το κατόρθωμα. Αυτό με άλλα λόγια λέει ότι αγκαλιάσαμε ό,τι ξένο υπάρχει, αφήσαμε το γάλα που μας γαλούγησαν τόσα χρόνια οι προγονείς μας, την παιδεία τους που είναι η μάνα μας, και τώρα ρεμπεύουμε, προσπαθούμε να χαλάσουμε και τους άλλους που είναι γύρω μας. Λοιπόν, από τέτοιους δάσκαλους τι θα μάθουν τα παιδιά μας? Τα κακόμοιρα τα παιδιά μας θα μάθουν πως για να γίνει κανένας σπουδαίος, για να φαίνεται πως είναι έξυπνος, πρέπει να μην έχει τίποτα ελληνικό επάνω του. Ακόμα και το μόρτικο ύφος, το πονηρό, το ξεδιάνθρωπο που είναι σήμερα της μοντέρνας μόδας, πρέπει να είναι ξενικό οπωσδήποτε και τετυμποίστικο. Είτε βιβλίο, είτε τραγούδι, είτε παιδικό θέατρο, είτε χορός, είτε προσευχή, όλα πρέπει να μην είναι ελληνικά. Για να είναι καλά για τους μαθητές του σχολείου μας. Αλλιώς τα παιδιά τα χαλάμε. Στα βιβλία, στα παιδικά θέατρα, στα παραμύθια και στα βλακώδη αναγνώσματα, όλα είναι ξανθά. Όλα είναι ξανθά. Παύλα,
νοθευμένα, χαλασμένα. Όλα, άνθρωποι, ζώα, σύννεφα, τοποθεσίες, είναι εξανθά. Αν ήταν μπορετό να γίνει και η θάλασσα εξανθιά. Ένα από τα σκέτς που παριστάνουν τα παιδιά μας στο σχολείο τούτες τις μέρες, έχει για υπόθεση τη γέννηση του Χριστού. Ή καλύτερα, κατά τους μοντερνοποιημένους Έλληνες, όχι του Χριστού, του Χριστούλη μας. Λοιπόν, θαρώ πως ο άνθρωπος έχει έστω και μια στάλα, αν έχει έστω και μια στάλα ελληνικό, μια στάλα ελληνικό αίμα μέσα του, μέσα στις βλέμμες του, ή και μονάχα λίγη φυσική ευαισθησία. Θαρώ λοιπόν πως δεν μπορεί να αντέξει σε μια τέτοια παράσταση. Τόση αηδία, τόση βλακεία, τόση ασυναρτησία, ακαλαισθησία, προχειρότητα, χοντράδα, κακομοιριά, κάθε λογής θα δει και θα ακούσει και θα πάρει τα βουνά. Πρώτα-πρώτα, αυτές οι θεατρικές αθλειότητες είναι καμωμένες πάνω σε μοντέλα του κινηματογράφου. Όλα είναι ξανθά, οξυζενέ. Χριστός, η Παναγία, ο Γεροσύφ, οι άγγελοι, οι σοπάνιδες, οι μάγοι, τα πρόβατα, τα γαϊδούρια, όλα είναι ογροπαϊκά. Ευρωπαϊκά δηλαδή. Ογροπαϊκά. Ο Ηρώδης είναι μία εφεύρεση για τα γούστα του σκηνοθέτη, γιατί είναι ο κακούργος και εκφυγισμένος. Δηλαδή δυναμικός, αρχιγκάξερ, σαν αυτούς που βλέπει ο κόσμος στις κινηματογραφικές υπερδημιουργίες, σε εισαγωγικά. Αλλά η συνηθισμένη γκάξτερ, αυτό το ευωδιασμένο φρούτο της οθόνης, δεν λείπουν να το... αυτό το θεατούργημα του παιδικού θεάτρου, για να φτιάξει τη τελειότητά του. Κάποιοι λοιπόν γκάξτερ πάνε να κλέψουν τον του Νεστλέ, δηλαδή στο Χριστό, κάτι. Το χρυσό που έφερε ένας μάγος. Ω, τι πρωτοτυπία, τι έχει καταπλήξει τον κόσμο με τις υπερδημιουργίες του. Αλλά και η μουσική βρίσκεται στο ίδιο ύψος. Rock and roll, Christmas, τσατσά, δηλαδή άλμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες. Από ελληνικό μήτε μυρουδιά. Αυτό έλειπε να ανακατέψουμε τούτο το ωραίο πράγμα, το ελληνικό, που θα είχε μεγάλη επιτυχία και στο τηλεβίζιο, με τα βλάχικα και με τους καλικαζαραίους. Τέτοια μας καραλίκια βλέπουν και ακούνε τα παιδιά μας. Και η ψυχή τους πλάθεται ελληνοπρεπώς. Φτάνει που τραγουδάνε με ευρωπαϊκή μουσική, όχι με ελληνική, για το όνομα του Θεού. Πώς η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πώς η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Όταν οι δίθεν μορφωμένοι Έλληνες έχουν κάνει εισαγωγή και έχουν γίνει σκλάβοι σε μία ξενόφερτη μουσική που έχει εισαχθεί και μέσα στα σχολεία, τι κάνει άραγε, το ερώτημα του Φώτη Κόντογλου, το Υπουργείο Παιδείας. Κακόμοιρη Ελλάδα, άλλες φορές μόρφωνες τον κόσμο και έκανες παιδιά σου τους ξένους με την παιδεία σου. Μα τώρα απόμενες άκληρη, χωρίς παιδιά, και τα παιδιά σου γίνανε
δούλα, σκλάβα, σε ξενόφερτα έθιμα. Δεν θέλουν σήμερα τα παιδιά σου να σε ξέρουν, γιατί μυρίζουν άλλη αγωγή, άλλη μόρφωση, άλλα ήθη και έθιμα, άλλη συμπεριφορά. Περιοδικό ευθύνη, που περιέχει αυτό το άρθρο του κυρίου του μακαριστού Φώτη Κόνογλου. Τώρα λίγα από τον Ιερό Χρυσόστομο και να κλείσουμε την ώρα μας. Κι άλλη φορά έχουμε ασχοληθεί με το ένα και μοναδικό έργο που είναι σε αξία και σε μέγεθος. Το κεφάλαιο όλο που τα περιέχει όλα τα της πίστεώς μας. Που δυστυχώς το αγνοούμε στην πράξη. Και λίγοι από μας όταν το ακούμε ελάχιστα μας συγκινεί, στους δες περισσότερους βαπτισμένους Έλληνας χριστιανούς αποτελεί κάτι το εντελώς παροχημένο, κάτι το ξεπερασμένο. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος το εξής, ότι κανένας δεν αγνοεί ότι για κάθε καλό, για κάθε καλό, πραγματικό καλό που υπάρχει στον κόσμο, αιτία είναι η σωτηρία, η προσευχή. Αιτία είναι η προσευχή. Όσοι έχουν πνευματική ζωή, όσοι ζουν και αισθάνονται και νιώθουν ότι είναι μάνα τους η Εκκλησία και ότι ο Πατέρας είναι ο Πατέρας του Ουρανού και ότι έχουν αδέρφια γύρω τους, έχουν μέσα στο πετσί τους σαν μοναδικό και ανεπανάληπτο έργο το έργο της προσευχής. Γιατί είναι το έργο αυτό πρόξενος, δημιουργεί, φέρνει τη σωτηρία, αλλά παρέχει και τη ζωή στον κόσμο αυτό που ζούμε, αλλά και αιώνια ζωή προφέρει στον άνθρωπο. Αυτοί που ζουν και έχουν παρόντα εσωτερικά τον Κύριο και είναι συνηθισμένοι στην προσευχή και στη λατρεία του Θεού που γίνεται μέσα στις εκκλησίες, όταν προσεύχονται γίνονται επιμελέστεροι και σπουδαιότεροι και αξιότεροι. Αυτοί που έχουν ραθυμία στο έργο αυτό, κεντρίζονται εσωτερικά όταν προσεύχονται και δεν αφήνουν έρημη την ψυχή τους από την παρουσία του Θεού, γίνονται ακόμη επιμελέστεροι. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι εκείνος που προσεύχεται κάνει διάλογο με το Θεό. Κάνει διάλογο με το Θεό.
Το Θεό διαλέγεται πας προσευχόμενος, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος που συνομιλεί με το Θεό. Αυτό δεν το αγνοούν όσοι αληθινά προσεύχονται. Αυτό δεν το αγνοούν όσοι αληθινά προσεύχονται. Ο προφήτης Ισαΐας πριν ακόμη αναλάβει να κηρύξει στους Ισραηλίτες, όταν ο Θεός τον κάλεσε για να τον χειροτονήσει κατά έναν τρόπο προφήτη, και βέβαια δεν τον κάλεσε εδώ στη γη, τον ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Εκεί είδε, λέγει ο Άγιος προφήτης Ισαΐας, το θρόνο του Θεού και γύρω από το θρόνο του να περιστρέφονται μύριες μυριάδες, είναι ένα νούμερο συμβολικό. Μύριες μυριάδες σημαίνει άπειρες μυριάδες, αμέτρητες, που δεν μπορεί να τις μετρήσει άνθρωπος, να περιστρέφονται άγγελοι, να σκεπάζουν, λέγει, τα πρόσωπά τους, να σκεπάζουν τα πόδια τους, να κουνάνε τα φτερά τους συνεχώς, ασταμάτητα, και να απαγγέλουν ασταμάτητα τον ύμνο που εμείς μέσα στην Εκκλησία ψάλουμε: Άγιος, 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 Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτή την εικόνα την είδε ο προφήτης στον ουρανό. Αυτός ο ύμνος που απαγγελόταν υμνολογικά ως προσευχή στον Θεό για τη δόξα Του, είναι ύμνος που και εμείς αντιγράφουμε στην Εκκλησία εν ώρα λειτουργίας. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος για αυτήν ακριβώς την εικόνα της προσευχής που είδε να εκτελούν οι άγγελοι στον ουρανό ενώπιον του θρόνου του Θεού, λέγει τα εξής: ότι καλύπτοντας τα πρόσωπα οι άγγελοι και τους πόδας και τα πόδια, σκεπάζοντας από πολλή ευλάβεια, ένεκα λέει του μεγάλου σεβασμού που είχαν στο πρόσωπο του Θεού, με τη πτήση, με το πέταγμα που κάνανε στα φτερά και με το να μην μπορούν να μένουν σε ησυχία οι άγγελοι να πηγαίνουν έρχονται γύρω το δρόμο του Θεού, δείχνουν με αυτόν τον τρόπο το πόσο μεγάλο σεβασμό είχαν και έχουν οι άγγελοι ασταμάτητα προσευχόμενοι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Λέει, το μη δύναστε έχει ησυχία. Δεν μπορούσαν και να θέλανε να έχουν ησυχία εφόσον αισθάνονταν δέος, σεβασμό απέναντι στη μεγαλειότητα και τη δόξα του Θεού. Γιατί το γράφει, λέει, αυτό ο προφήτης που το είδε ψηλά στον ουρανό? Για να μορφώνει και εμάς, για να δώσει και σε εμάς τον ανάλογο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, εμείς που έχουμε αυτή τη στιγμή και εγώ και εσείς ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινη φύση επάνω μας, να καταλάβουμε ότι τον καιρό της προσευχής πρέπει να διαθέτουμε προθυμία και φόβο και να μοιάζουμε κατά έναν τρόπο με τους αγγέλους. Και να μην έχουμε στο λογισμό μας
μηδέν των παρών των ουράν, αλλά εν μέσω αγγέλων αισθάνε. Αλλά την ώρα της προσευχής να αισθανόμαστε ότι είμαστε ανάμεσα αγγέλους και ότι τα ανθρώπινα που υπάρχουν γύρω μας δεν τα βλέπουμε. Και ότι είμαστε μεταξύ αγγέλων εν ώρα προσευχής. Βεβαίως οι άγγελοι έχουν διαφορά από εμάς. Επαναλαμβάνω, στο έργο της προσευχής είμαστε απόλυτα ίδιοι. Στο έργο της λατρείας, έτσι τουλάχιστον πρέπει να είμαστε. Όλα τα άλλα όμως διαφέρουν τα των αγγέλων από τα δικά μας και αναφέρει μερικά. Η φύση των αγγέλων, η φύση των αγγέλων είναι αόρατη, δεν τη βλέπουμε, είναι πνευματική. Η δίαιτα, η συμπεριφορά τους, δεν τη βλέπουμε, διαφέρει από τη δική μας. Εμείς έχουμε άλλη συμπεριφορά. Η σοφία που διαθέτουν οι άγγελοι, η σοφία που είναι του Θεού έργο, η σύνεση και ό,τι μπορεί να πει κανείς, δεν μοιάζει με τα δικά μας. Είναι διαφορετική, διαφορετικά τα δικά μας από τα δικά τους. Αλλά προσευχής κοινών έργων αγγέλων ομού και ανθρώπων. Αλλά η προσευχή είναι κοινό και ίδιο έργο των αγγέλων και των ανθρώπων. Και κάτι ακόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι υπάρχουν ζώα που δεν έχουν μυαλό. Υπάρχει και ο άνθρωπος που έχει μυαλό. Αν του λείψει το έργο αυτό της προσευχής, είναι ζώο και ας έχει μυαλό. Είναι ζώον αν του λείπει το έργο της προσευχής και δεν έχει μυαλό. Είναι όμοιο με τα ζώα. Ενώ η προσευχή συνάπτει αγγέλους και ανθρώπους, ενώ για τους αγγέλους και τους ανθρώπους, κάνει όμοιους. Και προσπαθεί, μάλλον η προσευχή, όταν γίνεται, κάνει λέει τον άνθρωπο, το μεταφέρει σε άλλο κόσμο, σε άλλη πολιτεία ζωής, στην αγγελική πολιτεία. Και επομένως, αφού ο άνθρωπος έχει τρόπο ζωής αγγελικό δια της προσευχής, έχει, μοιάζει εκεί με τους αγγέλους και στο βίο και στην πολιτεία και στην τιμή και στην ευγένεια και στη σοφία και σε όλα με τους Αγίους Αγγέλους, αφού η προσευχή θα κάνει αυτά. Δυστυχώς ο Άγιος Πατέρας λέει το εξής: τι γαρ αν οσιότερον γέννητο τον ομιλούν τον Θεό. Τώρα είναι σαν να είναι ξένη γλώσσα αυτό. Γιατί άμα απουσιάζει το έργο της προσευχής και δεν το αισθάνεται μέσα η ψυχή του ανθρώπου, το είναι του, αλλά σε κάποια ώρα ανάγκης, σε κάποια στιγμή από έθιμο κλπ, τότε είναι πεθαμένος άνθρωπος και τη ζει. Ενώ εκείνος που ζει και το καταλαβαίνει την προσευχή λέει, δεν υπάρχει πιο όσιο, πιο τίμιο, πιο άξιο από τον άνθρωπο που ζει και προσεύχεται. Δεν υπάρχει. Ένα παράδειγμα. Υποθέστε ότι εδώ καθόμαστε όλοι μας και έχουμε δίπλα μας 5 σοφούς ανθρώπους. Και 1 και 2 και 3 και 5 και 10 φορές και 100 φορές κάνουμε συναστροφή. Με σοφούς θα πας, σοφός θα γίνεις. Ελάτε τώρα, αν με τον άνθρωπο το σοφό γίνεσαι σοφός και παίρνεις αξία που την παίρνεις στην ουσία, αν συναστρέφεις με τον Θεό κάθε μέρα και το περισσότερο μέρος της ημέρας, πόση αξία πρέπει να πάρεις. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, υπάρχει πιο
άξιο από τον άνθρωπο που προσεύχεται. Δεν υπάρχει. Έχουμε γύρω μας, όλοι μας, έναν κόσμο κατά την έκφραση του Αγίου Αντωνίου, και έτσι είναι, γεμάτο παγίδες, γεμάτο παγίδες. Έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, βλέπω να είναι όλη η γη γεμάτη παγίδες. Και ποιος μπορεί να τις ξεπηδήσει? Η απάντηση είναι ο προσευχόμενος και ταπεινός. Διαφορετικά, τον έπιασε το δόκανο και τον μάγκωσε και ζει όπως ζουν όλοι οι κοινωνικά βουρκωμένοι. Οι κοινωνικά βουρκωμένοι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί να δει κανείς άνθρωπο προσευχόμενο, αν είχαμε μάτια Αγίων θα βλέπαμε την ψυχή να είναι του προσευχόμενου, την ψυχή να έχει γύρω γύρω φράγμα, περίφραξη τέτοια που δεν μπορεί να την ανοίξει κανείς από εκείνους που μας μισούν και μας εκθρεύονται. Και αυτή η περίφραξη είναι προσευχή. Αυτή κρατάει σε απόσταση εκείνους που θέλουν να μας κάνουν κακό. Ούτολμα γενέστε πλησίον, δεν τολμάει να έρθει κοντά εκείνος που διαθέτει δύναμη προσευχής. Να έρθει πλησίον ο εχθρός δηλαδή. Σε εκείνον που έχει δύναμη προσευχής. Όταν τρέφεται η ψυχή με προσευχή, είναι σαν να τρέφεται το σώμα μας με την αναγκαία τροφή. Έχει ανάγκη το σώμα από τροφή. Πολύ περισσότερο έχει ανάγκη η ψυχή από προσευχή. Έπειτα, οι προσευχόμενοι δεν είναι δυνατόν να βρουν τίποτε πιο άξιο στον κόσμο αυτό από την προσευχή. Όσοι προσεύχονται καταλαβαίνουν, τίποτε πιο άξιο δεν υπάρχει. Αυτή, όπως λέει η Γραφή, σε αυτό τον κόσμο οι προσευχόμενοι ζουν αυτό που δεν βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αυτό που δεν το βλέπουν και που έχουν ένα στόμα σαν τον ουρανό ανοιγμένο και λένε ποιος τα είδε, δεν θα το δουν ποτέ, μα ποτέ, γιατί δεν γνωρίζουν τι είναι Χριστός, τι είναι προσευχή. Η προσευχή σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι ζώντες εκεί πάνω είναι και εδώ ζώντες και εσύ είσαι ζών εκεί πάνω μαζί με αυτούς που ζουν εδώ και εκεί πάνω. Όλοι οι άλλοι είναι σαν τα ζώα και χειρότερα από τα ζώα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, παρακαλώ παρόν και τα πάντα πλέον, της αγαπάς του Αγαπητός, ο Ιησούς Χριστός, φέρει τις κίνες των Ιησούς και καθάρισε εμάς από πάσης χιλίδος και σώσε με αγαπέτας ψυχάς ημών. Αμήν.